σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Με πήρανε τηλέφωνο και με είπανε να πάω στο νοσοκομείο. Πήγα και με είπαν ότι κάνανε τις εξετάσεις, ότι πρέπει να τον αποσυνδέσουν. Ζήτησα να είμαι μαζί του μέσα, όταν τον αποσύνδεσαν. Έκατσες μέσα. Ναι. Δεν μπορούσα να πεθάνει σε αυτό το άσπρο το δωμάτιο. Ήθελα να τον κρατάω από το χέρι, να τον φιλάω και να τον λέω στο αυτί πόσο τον αγαπάω. Γιατί με το που έφυγε, έφυγε η ψυχή μου, έφυγε η ανάσα μου, η καρδιά μου. Ήθελες δεν υπάρχει να καρδιά. Είσαι μέσα μαζί του. Ήμουνα μαζί του, τον κρατούσα από το χέρι και τον φιλούσα. Πώς τις κουβαλάς αυτές τις εικόνες? Εγώ ξέρω. Δεν κουβαλιούνται. Εγώ ξέρω κάθε βράδυ όταν πάω για ύπνο πώς υποφέρω. Υπέφερε πάρα πολύ αυτό που κακοφαίνεται, ότι υπέφερε τόσο πολύ, γιατί δεν έχουμε βλάψει ποτέ κανέναν. Ο ουρανός ανάβει τα φώτα. Το δωμάτιο το έχετε αφήσει ανέγκυχτο, γιατί? Υπάρχει. Είναι το μαξιλάρι του. Μαξιλάρωσε και έμεινε έτσι όπως έμεινε. Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο. Μπαίνω λοιπόν κι εγώ σε αυτό το χώρο που μπαίνεις μόνο εσύ. Ναι, μόνο εγώ. Αυτά είναι τα πράγματά του. Την κιθάρα του την είδα πριν. Έτσι. Το τιμόνι του. Το είναι το τιμόνι του όταν είχε αυτοκίνητα. Πριν είδα κάτι άλλο, το πορτοφόλι του. Ζήνα. Το πορτοφόλι του, δες πώς είναι καμένο. Και από εκείνο το μοιραίο βράδυ. Από εκείνο. Από εκείνο το μοιραίο το βράδυ. Και είναι από δέρμα. Από δέρμα. Που υποτίθεται δεν παίρνει. Δεν καίγεται. Και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει, θα είμαι κοντά σου. Ο γιος του Μπένι. Όχι. Ήμουν σίγουρη. Όχι. Ήμουν σίγουρη. Όχι. Δεν μπαίνει. Ούτε κοιτάει. Ούτε... Όχι, πέρα. Εδώ έχω και το χειριστήριο του, της μηχανής, το συναγερμό. Δες πώς είναι. Έχει καεί ολόκληρο. Ναι, έτσι ήταν το παιδί μου. Έτσι ήταν και ο δικός μου. Του τα έχεις κρατήσει όλα εδώ. Όλα. Το μπουφάν του. Όλα. 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 Τα γυαλιά. Τα γυαλιά. Εδώ, το ρολόι του. Ούτε ο άντρας του. Ούτε ο άντρας. Μόνο εγώ μπαίνω. Εγώ επικοινωνώ εκεί μέσα μαζί του. Μ' αρέσει αυτό που γράφει. Αντίο Καρδάση. Έτσι. Και όταν μια μέρα θα πεθάνω, εκεί ψηλά μπιπ, θα τα κάνω. Αντίο Καρδάση. Έτσι. Είναι παουγκτζής. Είναι. Βλέπεις, λέω, ναι. Είναι έτσι. Είναι. Από πότε είναι αυτό? Από τη μέρα της κηδείας. Το κρεμάσαμε εκεί, γράψαμε κάποιες αφιερώσεις και μετά το έφερα εδώ να μην χαθεί, να μείνει εδώ. Μόνο εκεί σε βλέπω. Και αυτό το κάνει αυτός. Το πάζλε. Ναι. Είχε τρομερή υπομονή. Αλλά για να κάνει τα τουάς, είχε υπομονή. Έχει υπομονή, ναι. Δες εδώ. Φωτογραφία. Δες. Χαμογελαστό. Πόσο μου λείπει, Τζίνα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου λείπει. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο. Έγινε η δίκη. Έγινε. Και πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα? Ότι δικάστηκε η Σόβια. Μας εκπροσώπησε ο Κώστας Μαυροϊδής. Είναι δικηγόρος των Αθηνών. Και μας εκπροσώπησε αφιλοτιωρός. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να έρθεις αντιμέτωπη με το δράστη. Ναι. Είναι εύκολο για μια οικογένεια?
πολύ δύσκολο. Και το χειρότερο που ήταν στα δικαστήρια, Ζήνα, να σου πω, όταν ζήτησαν από τον δράστη να πει για το περιστατικό. Στη δίκη τι είπε? Στη δίκη, όταν είπε για το συμβάν, δεν μπορώ να πω, γιατί εγώ έπαθα νευρικό κολονισμό, με πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να τον ακούω. Ήταν πολύ ήρεμος, μιλούσε, λες και εσύ, έγραφε έκθεση. Ηρεμότατος. Ήρθε η μαμά του και είπε πόσο καλό παιδί ήταν. Εγώ δεν αντιλέω, η μαμά του δεν με φταίει τίποτα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου λέει, δηλαδή, αν ήταν κακός άνθρωπος, τι θα έκαμε. Εδώ έκαψε ζωντανό άνθρωπο. Ήταν σχεδόν ίδια ηλικία. Ο δικός μου ήταν 32, αυτός ήταν 30. Ήταν μια ενέργεια που την έκανε μετά από θυμό. Μετά από θυμό, ναι. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει καταδικαστεί ισόβια. Ναι. Θέμα αποζημίωσης έχει τεθεί? Όχι. Δηλαδή? Τίποτα. Αυτό το παιδί που έμεινε πίσω, τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχασε τον μπαμπά του. Απλά. Κανένας τίποτα τι... Δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να γίνει αγωγή στον δράστη. Εγώ δεν θέλω για μένα. Εγώ θέλω για το μικρό που έχασε το παιδί, το μπαμπά του. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα με τον άντρα μου στα μνήματα. Καθαρίζουμε. Χαϊδεύω τις πέτρες. Κοιτάω τις φωτογραφίες του. Και είμαι κάθε μέρα εκεί. Αυτό δεν με δικαιώνει να με πει κάποιος. Μία συγγνώμη. Όχι. Όχι, δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Αν εδώ ήταν δίπλα μας αυτός ο άνθρωπος, τι θα τον έκανες? Αλήθεια θα μου πεις. Το ίδιο. Με όσο θυμό έχεις μέσα. Ναι, το ίδιο. Όχι ούτε λιγότερο, ούτε παραπάνω. 86% εγκαύματα. Ένα πρόσωπο και γενετικά. Και τα γενετικά και το πρόσωπο, επειδή φόρεσε το κράνος ως εδώ και καθόταν. Αλλιώς δεν είχε τίποτα. Σε τι ελπίζετε? Ποιο είναι το φως σας? Στο μικρό. Αυτό περίμενα να μου πεις. Ναι, στο μικρό. Γιατί είναι όλο ίδιος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ. Και θέλω να θυμάμαι από σένα, όχι αυτά τα δάκρυά σου, αλλά αυτό το χαμόγελο που έβγαλες. Τον είδα το μικρό. Ναι. Είναι η ψυχούλα μου. Ο μπαμπάς του ήταν η ψυχή μου, αυτός είναι η ψυχούλα μου. Έτσι θέλω να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Διδάχτηκα από σένα τι σημαίνει δύναμη. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατή. Ούτε απ' έξω από την εντατική δεν θα περνούσα. Όχι μέσα.